Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι του Giovanni On. Για ακόμη μια φορά μαζί για ένα βίντεο ε, φωτογραφίας όπως κάθε φορά. Έτσι και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για φωτογραφία και πιο συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα σας πω για την επεξεργασία φωτογραφιών που όλοι στο μυαλό μας τα έχουμε κάπως εύκολα για την επεξεργασία φωτογραφιών ότι είναι ένα πανεύκολο πράγμα που μπορούμε να το κάνουμε και με το κινητό τηλέφωνο. Ε, όλοι κοιτάζουμε φωτογραφικές μηχανές, ε, κοιτάζουμε φακούς, κοιτάζουμε εξοπλισμό τόσο πολύ και δεν δίνουμε βάση, τόσο μεγάλη βάση ας πούμε στα, ε, στο θέμα της επεξεργασίας φωτογραφιών και πώς θα κάνουμε την επεξεργασία φωτογραφιών Ας πέσει το intro και αμέσως μετά να μιλήσουμε για την επεξεργασία φωτογραφιών και ποιο είναι ο σωστός τρόπος να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες μας Επεξεργασία φωτογραφιών λοιπόν. να επεξεργάζουμε τη φωτογραφία. Ναι, μεν υπάρχουν και κάποια όρια. Αλλά πριν ε, πούμε τα όρια και πώς επεξεργάζομαι εγώ και πώς θα έπρεπε να επεξεργαζόμαστε συγγνώμη, τις φωτογραφίες, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για να επεξεργαστούμε σωστά τις φωτογραφίες. Ξέρετε, στην εποχή του film επεξεργάζονταν τις φωτογραφίες σε ένα σκοτεινό θάλαμο. Πλέον δεν έχουμε σκοτεινό θάλαμο, έχουμε DSLR, έχουμε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, έτσι. Οπότε θα, θα χρησιμοποιήσουμε έναν υπολογιστή για να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες μας. Ούτε κινητό, ούτε λάπτοπ. Μπορούμε να επεξεργαστούμε φωτογραφίες σε λάπτοπ, είτε σε κινητό, αν το συνδέσουμε πάνω σε μια πάρα πολύ καλή οθόνη, έτσι η οποία θα είναι και καλυμπραρισμένη. Οπότε θα έχουμε σωστή φωτεινότητα και σωστά χρώματα και σωσκέ, σωστές σκιές, σωστές αντιθέσεις, έτσι. Ένα, μια οθόνη κινητού που γυαλίζει, που δεν έχει σωστό φωτισμό, είτε μια οθόνη λάπτοπ που πάλι γυαλίζει, που δεν έχει σωστό φωτισμό, δεν θα μας δώσει το σωστό αποτέλεσμα στην επεξεργασία της φωτογραφίας που θέλουμε να κάνουμε. Θα μας δώσει λάθος αποτέλεσμα και ε, δεν θα βοηθήσει καθόλου αυτό όταν ανεβάσουμε μια φωτογραφία είτε σε social media που κάνουμε οι περισσότεροι ας πούμε ή αν πάμε να εκτυπώσουμε μια φωτογραφία θα πάρουμε λάθος χρώματα, λάθος σκιές όπως και στα social media σε κάθε οθόνη υπολογιστή θα βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή στην οθόνη μου μπορεί να φαίνονται όλα τέλεια, στην οθόνη του κινητού του δικού μου, όταν επεξεργάζουμε μία φωτογραφία να φαίνεται τέλεια, αλλά όταν την ανεβάσω στα social media, ας πούμε στο instagram και τη δει κάποιος φίλος η φωτογραφία να είναι άθλια. Γιατί, γιατί το κινητό μου δεν είναι σωστά καλυμπραρισμένο. δεν μου δείχνει σωστή φωτεινότητα, δεν μου δείχνει σωστά χρώματα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι ο χώρος που επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες θα πρέπει να, είναι, ε, να έχει ελεγχόμενο φωτισμό. Να ελέγχουμε εμείς το πώς πέφτει το φως και πάνω στην οθόνη, να τα έχουμε δει από πριν. Δεν μπορώ να έχω μία λάμπα πίσω από την οθόνη που θα σκάει πάνω στην οθόνη, θα κάνει αντανακλάσεις πάνω στην οθόνη και γενικά γυαλάδες. Δεν μπορώ να δω έτσι σωστά το την επεξεργασία μου. Δεν μπορώ να δω το σωστό αποτέλεσμα που θέλω να πάρω από τη φωτογραφία. Το σωστό είναι όταν δουλεύουμε φωτογραφίε στην οθόνη του υπολογιστή, έτσι, σε μια σωστή καλυμπρασμένη οθόνη, το ξαναλέω, να έχουμε από πίσω από την οθόνη ένα μικρό φω, έτσι ώστε να ξεκουράζει το μάτι κάπω και να μην βλέπουμε τόσο φωτεινή την οθόνη του υπολογιστή. Να μην είναι δηλαδή τόσο λαμπερή έτσι ώστε να, να κουράζει και να Κουράζεται το μάτι και δεν μπορεί να κάνει σωστά την επεξεργασία. Για εμένα. Κοιτάξτε το, βάλτε ένα φω πίσω από την οθόνη και σίγουρα θα ξεκουραστεί το μάτι σα όταν κάνετε επεξεργασία. Ε, και αυτό συμ, συμβαίνει και στο βίντεο βέβαια έτσι, όταν κάνουμε κάποιο μοντάζ. Είπα προηγουμένω ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε και καλυμπράρισμα τη οθόνη. Λοιπόν, όταν έχουμε μια οθόνη ε, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, συνήθως καλυμπράρεται και πολύ ακριβή, συνήθω καλυμπράρεται από μόνη της. Έχει δηλαδή ε, μέσα πρόγραμμα για να καλυμπραριστεί. Συγγνώμη, ξανά μπερδεύτηκα. Ε, για να καλυμπραριστεί, για να, για φωτογραφία, ας πούμε, για κάποιον που τη χρειάζεται για φωτογραφία. Για όσε οθόνε είναι ναι, μεν καλέ, αλλά είναι και λίγο οικονομικέ, πιο οικονομικέ, εκεί υπάρχουν κάποια προγράμματα καλυμπραρίσματος, τα οποία τα αγοράζεις, σου έρχονται με ένα μηχάνημα το οποίο το βάζεις πάνω στην οθόνη και σου καλυμπράρει την οθόνη για καλύτερα χρώματα, φωτεινότητα, ξέρετε τώρα, να παίρνουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Γιατί το να κάθεσαι μπροστά στην οθόνη επί ώρες να φτιάχνεις φωτογραφίες οι οποίες δεν θα είναι σωστές, ε, νομίζω ότι είναι κάπως. Δεν, και, δεν είναι και ότι καλύτερο. Τώρα, σε εμβαθύνουμε λίγο και ας πάμε να μιλήσουμε λίγο για την επεξεργασία που κάνουμε. Θα, θα, πρέπει στην επεξεργασία που κάνουμε, παιδιά, να μην βάζουμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα εννοώ ότι η φωτογραφία από την αρχή είναι ένα ψέμα. Έτσι, έχουμε κόψει, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε, έχουμε κόψει από την πραγματικότητα ένα κομμάτι. Έτσι, Έχουμε κάνει ένα κάνδρο και έχουμε αφαιρέσει ένα σημείο της πραγματικότητας. Μπορεί να έχουμε ένα ζευγάρι, μπορεί να έχουμε ένα σκυλί με έναν άνθρωπο, μπορεί να έχουμε ένα ζώο ό,τι να είναι με έναν άνθρωπο, με ένα δέντρο, πίσω να έχει χώμα, πίσω να έχει θάλασσα, οτιδήποτε. Και αν κάνουμε το κλικ και κόψουμε κομμάτια, κομμάτια από την πραγματικότητα, είναι ένα ψέμα γιατί συνήθως δεν θα φαίνεται άλλος άνθρωπος, συνήθως δεν θα φαίνεται ότι είναι θάλασσα, δεν θα φαίνεται ότι πίσω έχει χώμα, αλλά πρέπει με την επεξεργασία να την κάνουμε να δείχνει όσο πιο αληθινή γίνεται. Γι' αυτό κάνουμε και την επεξεργασία. Δεν δεν μπορούμε λοιπόν να μπούμε ε, μέσα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας και να προσθέσουμε πράγματα. Δηλαδή, έχουμε ένα σκυλί. Δεν μπορούμε το σκυλί να το κάνουμε να έχει 5 ουρές ή δεν μπορούμε ένα σκυλί να το, να το μετατρέψουμε, ας πούμε να, το, να βάλουμε το πρόσωπο ενός ε, σκυλιού στο σώμα ενός αλόγου, αυτό είναι ψέμα. Είναι που είναι ψεύτικη η φωτογραφία μας, την κάνουμε τέρμα ψέμα. Οπότε δεν είναι και φωτογραφία. Για να παραμείνει η φωτογραφία φωτογραφία, μέσα από το ψέμα που έχουμε κάνει κλικ εμείς, να μας δώσει μία αλήθεια, έτσι, θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή επεξεργασία, και να δώσουμε την αλήθεια τη δική μας, αυτή που βλέπαμε εμείς εκείνη τη στιγμή, που κάναμε το κλικ. Οπότε αληθοφάνεια, μέσα από τη φωτογραφία μας θέλουμε αληθοφάνεια παιδιά. Τώρα ας μιλήσω λίγο για τα προγράμματα επεξεργασίας. Lightroom, Photoshop, τα δύο πιο βασικά έτσι. Το Lightroom, ό,τι κάνει, ε, το θέλουμε. Το θέλουμε γιατί έχει ένα σημείο, έχει ένα όριο. Έχει ένα όριο το που μπορεί να πούμε να μετατρέψει χρώματα, να, να δώσει φωτεινότητα, να δώσει αντίθεση, να κάνει μια ε, επεξεργασία η οποία θα μας βοηθήσει τόσο ώστε η φωτογραφία μας να δείχνει πιο αληθινή, να έχει μέσα μια αληθοφάνεια, μπορεί να τονίσει χρώματα, μπορεί να θέλουμε εμείς το μάτι του θεατή που βλέπει την εικόνα να σκάει πάνω σε ένα φόρεμα, σε ένα μπλε φόρεμα που μπορεί να φοράει μια κοπέλα στη φωτογραφία μας ή να σκάει πάνω σε ένα ρολόι που φοράει στο χέρι του ένα μοντέλο. Οπότε το ρολόι που θα διαφημίζουμε στο μοντέλο μας θέλουμε να είναι πιο φωτεινό, να σκάει το μάτι του θεατή μας αμέσως πάνω στο ρολόι. Οπότε τονίζουμε, το κάνουμε λίγο πιο φωτεινό το ρολόι. Τώρα, αν πάμε στο Photoshop και προσθέσουμε είτε στο φόρεμα λουλούδια είτε ε, στο ρολόι αντικείμενα με photoshop τότε έχουμε μια ψεύτικη φωτογραφία, ένα ψέμα δηλαδή δεν ε, είναι αληθινό αυτό. Γιατί γίνεται τώρα αυτό, γιατί τις περισσότερες φορές στο photoshop ξεφεύγουμε όταν επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες με photoshop ξεφεύγουμε και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουμε γιατί μας δίνει πολύ περισσότερες ε, δυνατότητες. Δεν λέω ότι είναι λάθος να χρησιμοποιείς το Photoshop για να φτιάξεις φωτογραφίες, είναι σωστό και μάλιστα είναι και δύσκολο πολλές φορές να φτιάξεις φωτογραφίες στο Photoshop, αλλά μπορεί να ξεφύγεις πολύ εύκολα στο Photoshop. Και μην ξεχνάμε ότι το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα που αρχικά δημιουργήθηκε περισσότερο για γραφίστες. Έτσι, που οι γραφίστες δεν θέλουν να περάσουν μια αλήθεια μέσα από αυτό που φτιάχνουν. Συνήθως κοιτάζουν να φτιάχνουν πράγματα φαντασίας. Και άφησα τελευταία την επιλογή των φωτογραφιών που θα επεξεργαστούμε. Ποια φωτογραφία άραγε είναι κατάλληλη να επεξεργαστούμε. Η φωτογραφία που είναι κατάλληλη παιδιά να, να επεξεργαστούμε είναι αυτή που θα δούμε πρώτη ανάμεσα σε διάφορες φωτογραφίες, σε διάφορα καρέ που έχουμε κάνει. Έχουμε τραβήξει ας πούμε πέντε φωτογραφίες παρόμοιες όταν τις ανοίξουμε στο Lightroom και δούμε μία η οποία μπαμ από την αρχή μας κάνει το μπαμ και μας, μας, κάνει, αυτή η φωτογραφία είναι εύκολο να την επεξεργαστούμε κιόλας. Και πάντα ξαναλέω στο Photoshop να προσέχετε, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγετε. Και ε, όπου και αν επεξεργαζόμαστε τις φωτογραφίες, τελευταίο αυτό και κλείνω, όπου και αν επεξεργαζόμαστε λοιπόν τις φωτογραφίες μας, θα πρέπει να προσέχουμε πολύ στο πόσο ανεβάζουμε τη φωτεινότητα, στο πόσο ανεβάζουμε το clarity, στο πόσο ανεβάζουμε... Γιατί από ένα σημείο και μετά το μάτι μας αρχίζει και συνηθίζει όλο αυτό το φως, όλη αυτή την αντίθεση, όλη αυτή την ευκρίνεια και δεν έχουμε ένα μέτρο. Τα λοιπόν ήταν κάποια βασικά για την επεξεργασία φωτογραφιών. Να ξέρετε ότι κάνουμε και live με φωτογραφική επεξεργασία στο Lightroom. Ε, κάθε Παρασκευή, ε, τώρα ανάλογα μια φορά δύο το μήνα, βλέπετε υπάρχουν ήδη από κάτω live ενότητα με live επεξεργασίας φωτογραφιών στο Lightroom που δείχνω έτσι βασικά πράγματα πάνω στο Lightroom για να επεξεργαστείς μια φωτογραφία. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά άλλα βίντεο στο κανάλι που μπορείτε να δείτε και να μάθετε κάποια πράγματα πάνω στη φωτογραφία. Όποιο ερώτημα έχετε το γράφετε από κάτω στα σχόλια είτε με βρίσκετε στο Instagram. Μου στέλνετε ένα μηνυματάκι με απορίες που έχετε και απαντάω σε όλους αμέσως να το ξέρετε αυτό. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Από κάτω υπάρχει και το καμπανάκι και το subscribe. Έτσι μπορείτε να κάνετε γραφούλα, μπορείτε να πατήσετε καμπανάκι για να σας ενημερώνει το YouTube για όλα τα νέα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας.